τώρα θα σας πω γιατί θέλησα να σας συναντήσω. Ο Ανδρέας νομίζει ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να γράψετε τη βιογραφία μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι ιερωμένες του Αντώνη. Με ενδιαφέρουν αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και με κρίνει πολύ καιρό μαζί του. Θυμάμαι ότι ο Κατράκης ερχόταν στο σπίτι. Ναι, συχνά. Είχατε τίποτα μεταξύ σας? Εγώ με τον Αντώνη. Τι έκανε πάλι ο Κατράκης? Έμπλεξε με μια ηθοποιό. Και πού είναι το περίεργο? Ο πατέρας και πάντα δυναμία στις γυναίκες. Ναι, αλλά είναι πολύ μικρή. Αχ, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Οι μεγάλοι άντρες έχουν αδυναμία στις μικρές γυναίκες. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σήμερα το πρωί με πήρε στο τηλέφωνο ο κύριος Κατράκης. Το θέατρο είναι δικό σου. Άλλες πουλούνται για ένα ρολάκι. Εσύ πουλήθηκες για ένα θέατρο, δεν είσαι φτηνή. Τόλμησες να σηκώσεις χέρια πάνω μου! Μητέρα, σε παρακαλώ, μιλάμε για τον πατέρα μου, λες και είναι κάποιος εχθρός μας. Είστε ανόητοι. Ο Αντώνης. Ο Κατράκης. Με μισεί. Και μισεί και εσάς γιατί είστε παιδιά μου. Ο Κατράκης μπορεί να σε μισεί ή να κάνει ό,τι άλλο θέλει με σένα. Αλλά η σχέση του με την Αλεξάνδρα και εμένα είναι πολύ καλή. Λυπάμαι που φροντίζω τα συμφέροντά σας. Εγώ στο κάτω-κάτω είμαι εξασφαλισμένη. Αλεξάνδρα! Τι θέλεις, μητέρα? Βαρέθηκα αυτές τις συζητήσεις για τον πατέρα μας. Κάνει ό,τι θέλει. Ας δώσει τα λεφτά του όπου θέλει. Ας έχει 10 ερωμένες. Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την προσωπική του ζωή. Ωραία, λοιπόν. Αφήστε τον να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ όμως δεν πρόκειται να τον αφήσω. Υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσά μας. Και σκοπεύω να τον κερδίσω. Τον παντρεύτηκα όταν ήταν υπάλληλος του πατέρα μου. Ένας καπετάνιος όπως όλοι οι άλλοι. Χρησιμοποίησε την περιουσία μου για να γίνει κάποιος και μετά δεν δίστασε να με ξεφτελήσει, να με. Δεν τα βάζεις εύκολα κάτω. Δεν τους χωρίς ότι. Γιατί δεν συνεχίζεις? Δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ τώρα μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου. Πήγαινα. Πάει σχολή. Πολύ καλά. Είναι το πιο ευχάριστο πράγμα που άκουσα απόψε το βράδυ. Σε πόση ώρα? Εντάξει. Τι θέλει πάλι? Φεύγουμε για Άνδρο. Πότε? Σήμερα. Κι εγώ θα μείνω εδώ μόνη μου. Αν θες, έλα μαζί μας. Μπορεί να έρθω. Ίσως όμως μείνω και στην Αθήνα. Μια γυναίκα μόνη μπορεί να κάνει ένα σωρό πράγματα για να μην πλήξει. Θέλεις πάλι? Δεν ξέρεις. Είσαι ένας αχόρταγος και πρόστιχος τύπος. Όχι εγώ. Το κτίνος που κρύβω μέσα. Σας τι έχω καταλάβει με σένα. Τι? Σ' αρέσει κάθε φορά που πιστεύεις ότι κάποιος άλλος άντρας με φλερτάρει? Όχι απλώς όταν σε φλερτάρει. Όταν πιστεύω ότι ξαπλώνεις μαζί του. Και τότε σε πιάνει μια λύσα να με αποδείξει πόσο αρσενικό είσαι. Ναι. Εγώ όμως γιατί πρέπει να δέχομαι τα παιχνίδια σου? Γιατί σ' αρέσει. Θα τον δεις. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα ανάμεσα σε μένα και στον Κατράκη. Πρέπει να είναι ερωτευμένος με τη λυγή σου. Θα τον δεις όμως. Ναι. Φεύγει σήμερα για Άνδρο και θέλει να ξαναμιλήσουμε. Θα μιλήσετε? Θα πάω στην Άνδρο. Αχα. Μίλα μου. Τι θες να σου πω? Μίλα μου, λέγε μου βρωμιές. Πρόστιχα, λέγε μου πρόστιχα. Έτσι. Ναι, έτσι πας. Έτσι. Αχα.
Τι θα γίνει βρε με σένα? Πότε θα βρεις έναν άντρα να ησυχάσω? Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Ακόμα και αν βρω άντρα, εσύ θα είσαι ο άντρας της ζωής μου. Τώρα τι θέλεις? Τι θα κάνουμε με τη μητέρα? Ξέρω εγώ. Από τη μητέρα δεν γλίτωσε ποτέ κανείς. Ναι, αλλά είναι πολύ άδικη με τον πατέρα. Κάθε φορά που τους τον υποστηρίζω γίνεται θηρίο. Άκουσα ότι θα πάει ο πατέρας στην Άνδρο. Λέω να πάω να τον δω. Θα του μιλήσεις? Είσαι καλά. Όποιος μιλήσει στον Κατράκη για το τι πρέπει να κάνει, μπορεί να βρεθεί στη θάλασσα. Ακόμη και ο ίδιος ο γιος του. Και πότε θα φύγεις? Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθω κι εγώ. Γιατί δεν μιλάς όταν κάνεις έρωτα? Πάντα θέλω να πω κάτι, αλλά μην προλαβαίνεις. Γιατί γελάς? Αμίλητος εραστής. Είναι υπέροχο. Χοροϊδεύεις? Όχι αγοράκι μου, δεν σε κοροϊδεύω. Το βράδυ θέλω να γνωρίσεις την Αλεξάνδρα. Μου το έχεις πει πολλές φορές. Γιατί δίνεις τόση σημασία σε αυτή τη γνωριμία? Και όχι μόνο να τη γνωρίσεις, αλλά να τη φλερτάρεις. Φλερτάρω την κόρη σου? Όχι μόνο να τη φλερτάρεις, αλλά να την κάνεις να σε ερωτευτεί. Τι διάολο έχεις μέσα στο άρρωστο στο μυαλό σου? Θα την παντρευτείς. Και κάτσε γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Τι σχεδιάζεις, λέγε. Η Αλεξάνδρα έχει το 1/3 της περιουσίας και ο πατέρας της έχει μεγάλη αδυναμία. Αυτό το 1/3 και το δικό μου 1/3 θα κυβερνήσουν την αυτοκρατορία του Κατράκη όταν πεθάνει εκείνος. Πέτρο μου, στη ζωή μόνο δύο ρόλοι υπάρχουν. Ο ρόλος αυτού που κρατάει το μαστίγιο και ο ρόλος αυτού που το δέχεται στην πλάτη. Και εγώ θα σε μάθω να το κρατάς το μαστίγιο. Άλλωστε τι εραστής μου θα ήσουν αν δεν ήξερες να κρατάς μαστίγιο? Σακλαμάρες. Γιατί σακλαμάρες? Γιατί δεν είμαστε μωρά παιδιά? Εγώ όμως σε βλέπω πάντα όμορφη. Είμαι, γι' αυτό με βλέπεις. Έλα, πέρασε. Τι κάνεις, είσαι καλά? Ναι, καλά. Θες να σου δώσω κάτι να πιεις? Αν μου το φτιάξεις εσύ, θέλω. Σε άκουσα αναστατωμένη στο τηλέφωνο. Ναι, μίλησα με την Κατερίνα. Τι έπαθε? Όλη αυτή η ιστορία την έχει αναστατώσει. Βλέπεις, όλοι πιστεύουν ότι είναι ερωμένη σου. Να πάρει ο διάλος, να πάρει. Δεν ξέρω πόσο θα μου κοστίσει, αλλά θα τους το βλώσω το στόμα. Κάθε φορά που το ακούω να τριχιάζω. Η κόρη μου, το παιδί μου, ερωμένη μου. Ίσως θα πρέπει να της το πούμε, Μαρία. Όχι, το κρατήσαμε μυστικό τόσα χρόνια και έτσι πρέπει να μείνει, μέχρι το τέλος. Γιατί? Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα.
Έμαθα να ζω στη σκιά σου. Στην αρχή δεν λέω, πικράθηκα. Τώρα όμως συνήθισα. Η ζωή μου έχει πάρει το ρυθμό της. Δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Το ίδιο και για την Κατερίνα. Έζησε με την ιδέα ότι είναι κόρη ενός φτωχού ναυτικού που πνίγηκε. Έτσι μεγάλωσε. Μα κάποτε θα το μάθει. Τι θα της πεις όταν κληρονομήσει το μερίδιό της? Τότε εσύ θα έχεις πεθάνει, και εγώ θα είμαι πολύ μεγάλη πια. Εσύ δεν θα γεράσεις ποτέ. Ξέρεις τι σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν? Τι σκεφτόσαι? Θυμάσαι που είχαμε πάει το πρώτο μας ραντεβού? Πίσω από το σπίτι του καπετάν Αργύρη. Τον θυμάσαι? Α, ναι. Τότε ήταν ερημιά. Δεν υπήρχαν άλλα σπίτια τριγύρω. Πέρασα σήμερα το πρωί από εκεί. Τώρα όλη η περιοχή έχει χτιστεί. Κάθισα για λίγο και με πήρανε τα κλάματα. Θα ήθελα να πάμε κάποια φορά μαζί. Θα πάμε. Γεια. Τι κάνεις απόψε μετά την παράσταση? Τίποτα. Θες να πάμε να φάμε και να τα πούμε κιόλα? Δεν έχουμε να πούμε απολύτως τίποτα, Νίκο. Έλα ρε Κατερίνα, εντάξει, χτες μπορεί να ήμουν λίγο άδικος. Αλλά πρέπει να με καταλαβαίνεις κι εσύ και εμένα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, Νίκο μου. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί και πρέπει να με έχεις μάθει. Αν δεν με πιστεύεσαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να είμαστε μαζί. Ωραία, εντάξει, είναι τόσο πολύ σπουδαίο να θέλω να σου ζητήσω να πάμε κάπου να τα πούμε σαν άνθρωποι. Κάτω μου σαν χατήρι, τέλος πάντων. Εντάξει, αφού το θέλεις τόσο πολύ, θα πάμε. Βέβαια σας θυμάμαι, είστε η γυναίκα του Ανδρέα. Συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα, όμως πιστεύω ότι πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι. Αγαπητή μου, αν είναι σημαντικό, δεν υπάρχει καμία ενόχληση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να σας δω από κοντά. Ένα στείλω το σοφέρ μου να σας φέρει. Δεν χρειάζεται, θα πάρω ένα ταξί και θα έρθω εγώ. Θα χαρώ πολύ να σας δω. Δεν θέλω να σε κολακεύσω, Αλεξάνδρα, αλλά νομίζω πως έχεις κάτι που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Αλήθεια? Ναι. Το πρόσωπό σου, οι κινήσεις σου, ο τρόπος που μιλάς, ακόμα και ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τι έχει ο τρόπος που σκέφτομαι? Α, είναι παράξενος και ταυτόχρονα γοητευτικός. Αν πίστευα έστω και μία λέξη από αυτά που λες, θα ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Δεν έχω κανένα λόγο να σου πω ψέματα. Όχι, δεν λέω αυτό. Όμως εγώ θεωρώ τον εαυτό μου μια συνηθισμένη γυναίκα. Ίσως σου χρειάζεται κάποιος που θα σε κάνει να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Εσύ έχεις τέτοιες ικανότητες? Πέτρο, γιατί δεν πας στην Αλεξάνδρα στο κλαμπ να χορέψετε? Της το πρότεινα, αλλά προτιμά να μείνουμε εδώ. Γλυκιά μου, έχει ανοίξει ένα κλαμπ στην Εκάλη. Θα περάσει υπέροχα. Εντάξει, θα πάμε. Ήθελα να σου πω ότι δεν πιστεύω ούτε μια λέξη από όσα σου είπα χθες. Αυτή η ιστορία πάει πολύ καιρό. Από τη μια με βρίζεις, μετά μου ζητάς συγγνώμη. Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο τις προσβολές σου. Σε έχω ψυχήσει 100.000 φορές τι συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και στο Κατράκι. Κάθε φορά με πιστεύεις και κάθε φορά μου δημιουργείς το ίδιο πρόβλημα. Με κάνεις να νιώθω σαν μια τσούλα που πηγαίνει με ένα γιορτά και τα λεφτά του. Δεν το καταλαβαίνεις, έλεος. Ναι, Κατερίνα, γιατί δεν προσπαθείς να καταλάβεις λίγο και εμένα? Ωραίο, ο Κατράκης είναι πλούσιος. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή?
πλούσιοι πετάνε τα λεφτά του από το παράθυρο. Για να σου πάρει το θέατρο πρέπει να δώσει πολλά εκατομμύρια. Σίγουρα και έδωσε εκατομμύρια, εννοείται. Γιατί. Δεν σου χρωστάω καμία εξήγηση. Έχουμε τελειώσει, εντάξει. Εντάξει, χωρίσαμε. Το δέχομαι. Ας πούμε ότι το δέχομαι. Δώσ' μου όμως μια εξήγηση, πρέ Κατερίνα, γιατί τραλαίνομαι. Φαίνεται ότι μετά το θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου έγινε ερωμένη του Κατράκη. Και λοιπόν. Ίσως να ξέρει πολλά μυστικά γι' αυτόν. Ίσως πάλι είναι κάτι άλλο που άρχισα να σκέφτομαι. Σαν τι δηλαδή? Ο πατέρας μου πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει το Κατράκι. Αν τα πράγματα έγιναν λίγο διαφορετικά. Αν δηλαδή για το θάνατο του πατέρα μου φταίει ο Κατράκης, εντάξει, χωρίς φυσικά να το θέλει ο ίδιος, τότε πληρώνει τις ενοχές του. Και από ό,τι μου έχει πει η μητέρα μου ήταν πολύ φίλη. Για σκέψου. Να πεθάνει ο καλύτερος σου φίλος και να φταίσαι εσύ είναι κάτι που το κουβαλάς μια ολόκληρη ζωή, έτσι δεν είναι? Νίκο, δεν βρίσκω καμία άλλη εξήγηση. Όμως είναι ό,τι ξέρω πραγματικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, κάθισε. Δεν σε πειράζει που σου μιλάω στον Νικό? Όχι καθόλου. Σ' ακούω. Δεν ξέρω αν κάνω καλά, κυρία Κατράκη. Όμως επειδή είμαι γυναίκα κι εγώ, ένιωσα πολύ άσχημα όταν είδα αυτά τα χαρτιά. Βέβαια, αν το μάθει ο άντρας μου, θα γίνει έξαλλος. Μην ανησυχείς, ο Ανδρέας δεν θα μάθει τίποτε. Αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ γυναικών. Αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ότι μόλις είδα αυτά τα χαρτιά, αντέδρασα σαν γυναίκα. Η γυναική αλληλεγγύη, με καταλαβαίνετε? Φυσικά. Οι γυναίκες πρέπει να είμαστε ενωμένες. Αυτό σκέφτηκα. Και έπειτα, ο Ανδρέας τόσα χρόνια δίπλα στον Κατράκη δεν είδε και τίποτα. Ένα μισθό παίρνει. Εγώ δεν είμαι αχάριστη. Ξέρω να ανταμείβω τους ανθρώπους που δουλεύουν για μένα. Ο Ανδρέας μου έχει πει πολλές φορές πως ο Κατράκης έγινε μεγάλος και τρανός με τα δικά σας χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητή μου, όμως δεν είναι του παρόντος. Τι έχεις να μου δώσεις? Κάτι χαρτιά για ένα θέατρο. Το αγόρασε ο άντρας σας για μια θεατρίνα. Είναι το προσχέδιο του τελικού συμβολέου. Δώσ' το. Αν μαθευτεί ότι εγώ... Μην ανησυχείς. Κανείς δεν θα μάθει οτιδήποτε. Ένα μικρό δώρο για τη συνεργασία μας. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Θα κερδίσεις πολύ περισσότερα αν κάνεις αυτό που θα σου ζητήσω. Αν περνάει από το χέρι μου. Είσαι πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν ξέρω αν θα σε πειράξει αυτό που θα σου πω, αλλά είναι η αλήθεια. Ο Ανδρέας δίπλα σου είναι ασήμαντος. Πιστεύω ότι μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι πιστό στον άντρα μου και αυτό το εκτιμώ. Γι' αυτό δεν του πρότεινα ποτέ να συνεργαστεί μαζί μου. Τους ανθρώπους με ακέραιο χαρακτήρα τους εκτιμώ. Ακόμα και να ανήκουν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ, κυρία Κατράκη. Βάλβη. Ειρήνη Βάλβη. Προτιμώ το πατρικό μου. Μάλιστα. Θέλω να μαθαίνεις από τον άντρα σου όλες τις κινήσεις του Κατράκη. Οτιδήποτε ακούς να λέγεται στο τηλέφωνο. Σημαντικό ή ασήμαντο, τα πάντα. Εγώ θα κρίνω τι έχει σημασία. Μάλιστα, κυρία Βάλβη. Εκτός από συνεργάτες, θα ήθελα να γίνουμε και φίλες. Κι εγώ θα το ήθελα πολύ. Χάρηκα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καημένη, Ανδρέα. Τι ηλίθια και αματαιόδοξη γυναίκα παντρεύτηκες. Thank you.
πιούμε άλλο ένα? Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να πιω άλλο. Ένα ακόμα. Όχι, όχι. Την τελευταία φορά που μέθησα αισθάνθηκα απέσια. Πάμε καμιά βόλτα στη θάλασσα? Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να πάω στο κρεβάτι μου. Αισθάνομαι πτώμα. Έλα τώρα, μην μου το χαλάς. Τι σου χαλάνε? Σε είχα για πιο ρομαντική. Α, εδώ την πάτησες. Η τελευταία ρομαντική της οικογένειας πέθανε πριν πολλά χρόνια. Ποια ήταν? Η γιαγιά μου. Η μητέρα του πατέρα μου. Δεν άντεξε που ο πατέρας μου παντρεύτηκε μια πλούσια. Μπα, γιατί? Ήθελε να παντρευτεί μια νησιωτοπούλα. Αυτός όμως την παράτησε και παντρεύτηκε την πλούσια μητέρα μου. Όπως βλέπεις, στην οικογένειά μας υπάρχει μεγάλη δόση κινησμού. Ποιος τα είπε αυτά, η μητέρα σου? Όχι βέβαια. Τότε που τα άμαθες? Όταν ήμουν πιο μικρή πήγαινα πολλές φορές στην Άνδρο. Εκεί γνώρισα ένα παλιό καπετάνιο. Όταν του είπα ότι είμαι η κόρη του Κατράκη, έβαλε τα κλάματα. Αυτός μου είπε και την ιστορία. Πάμε να χορέψουμε. Πάλι. Βαριέμαι να πάω σπίτι, δεν έχω τι να κάνω. Αν βαριέσαι, μπορώ να πάρω ένα ταξί. Όχι, θα σε πάω εγώ. Σε ένα φυλάκι. Καληνύχτα και σε ευχαριστώ για όλα. Καληνύχτα. Δυσκολεύει, μικρή? Δεν είναι σαν τη μάνα της. Κάθε μια έχει το κουμπί της. Εδώ. Εδώ φέρε. Ό,τι ξέρεις. Η ζωή του Κατράκη είναι μια περιπέτεια. Αυτό που θα σου πω είναι πράγματα που μου έχει πει ο ίδιος. Δεν φρόντισα ποτέ να τα διασταυρώσω γιατί δεν χρειάστηκε. Εσύ όμως πρέπει να το κάνεις, ε? Ο Κατράκης θέλει την αλήθεια. Ξέρω τη δουλειά μου. Η οικογένεια του Κατράκη ήταν πάρα πολύ πλούσια. Οι προγονείς του ήταν άρχοντες. Όταν γεννήθηκε όμως ο Αντώνης, δυστυχώς η οικογένεια είχε ξεπέσει. Άρχισε λοιπόν από πολύ μικρός να δουλεύει. Ο παππούς τον πήγαινε για ψάρεμα. Από τότε αγάπησε τη θάλασσα. Όταν ανοιγόμαστε στο πέλαγος, κάθεται με τις ώρες στην κουπαστή και αγνατεύει τη θάλασσα. Μια φορά που ήταν στεναχωρημένος, ξέρεις τι μου είπε? Θέλω να ξαναμπαρκάρω. Να μπω σε ένα εμπορικό πλοίο και να περάσω το Μπέι με τρικυμία. Γιατί ειδικά το Μπέι? Γιατί σημάδεψε τη ζωή του. Ήταν καπετάνιος σε ένα από τα εμπορικά πλοία του καπετάνα Στάση του Βάλβη. Το πλοίο λοιπόν έπεσε σε φουρτούνα
και άρχισε να μπάζει νερά. Ήρθαν άλλα πλοία από δίπλα, ρίξανε κάβο να το πάρουν. Αλλά ο Αντώνης το έσωσε μόνος του. Όταν επέστρεψε λοιπόν στην Αθήνα, ο καπετάν Αναστάσης τον κάλεσε για φαγητό στο σπίτι του. Εκεί γνώρισε την κόρη του. Και η μικρή φαίνεται ότι τον ερωτεύτηκε. Ήταν ωραίος άντρας στα νιάτα του. Ωραίος δεν ξέρω. Ήταν όμως αυτό που λέμε αρσενικό. Ο Αντώνης ήταν μαθημένος από τη ζωή του να δαμάζει τρικυμίες. Η Ειρήνη εκείνον τον καιρό είχε πολλά μπουφόρ μέσα της. Βρήκε λοιπόν τον άνθρωπο να της βάλει χαλινάρι. Και φαίνεται ότι της άρεσε. Ήρθε ο νεαρός κύριος Κατράκης. Ποιος νεαρός κύριος Κατράκης? Ο γιος μου θες να πεις? Μάλιστα. Πού είναι? Απ' έξω. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει διάολε. Έχεις το γιο μου έξω να περιμένει. Κύριε, δεν ήξερα. Έλα σε αγκαλιάσω γιέ μου. Ρε, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ πατέρα, κι εγώ. Έλα πέρασε, κάτσε. Έγινες άντρας πια. Ξέρεις τι θα κάνω με σένα? Θα σε βάλω σε ένα πλοίο να γυρίσει όλο τον κόσμο. Τέρμα τα κολέγια και τα πτυχία. Ό,τι έμαθες, έμαθες. Τώρα θα μάθεις τη ζωή. Τι λες, θα μπαρκάρεις? Προς το παρόν έχω άλλα σχέδια. Πήρες από τους βάλβηδες, βλέπεις. Ο Αναστάσης ήταν εφοπλιστής χωρίς να έχει πατήσει ποτέ του το πόδι σε πλοίο. Η κόρη του συγγενόταν τους ναυτικούς. Το κατάλαβα αφού την παντρεύτηκα, αλλιώς δεν την έπαιρνα ποτέ. Εντάξει, κάποια στιγμή θα μπαρκάρω. Όμως όχι τώρα. Να μπαρκάρεις. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνεις. Αν δεν περάσεις ωκεανό, δεν έχεις δει τίποτα. Εγώ κάποτε 15 μέρες έβλεπα θάλασσα και ουρανό. 15 μέρες ήταν σαν 15 αιώνες. Λοιπόν. Τι συμβαίνει, γιατί ήρθες? Για να σε δω. Μου λες αλήθεια? Μα ναι, πατέρα, γιατί με κοιτάς έτσι? Με πεθύμησες δηλαδή? Ναι, σε πεθύμησα. Εσύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει. Ο γιος μου με πεθύμησε. Τι άλλο καλύτερο μπορούσα να ακούσω? Θα σου φτιάξω κάτι να πεις? Όχι, 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 για μένα είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς είναι? Για τον άντρα, το ποτό και οι γυναίκες δεν έχουν ώρα. Γιατί γέλας? Μην πεις καμιά σακλαμάρα από αυτές που λένε βάλβηδες, εσύ είσαι Κατράκης. Ναι, αλλά έχω πάρει και λίγο από αυτούς. Στο διάβολο τότε θα γίνεις νερόβραστος, ρε. Και ο δικός μου ο γιος νερόβραστος. Δεν θα τα αντέξω. Γέλας συνέχεια, μπαγκασά. Γιατί γέλας? Γελάω γιατί μ' αρέσει η παράσταση που δίνεις. Τι παράσταση δίνω? Άκου να σου πω, γιέ μου. Ένα πράγμα έχω μάθει στη ζωή. Όταν γίνεις πολύ πλούσιος και δεν έχεις κανέναν ανάγκη, μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Άμα είσαι μικρός, προσπαθείς να μην σε παραξηγήσουν. Τι σας λέει για μένα? Τίποτα. Έλα τώρα, Γιώργο. Η Ειρήνη και να μην λέει εναντίον μου. Αυτή είπε μισή περισσότερο και από τις αμαρτίες της. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ήμουν ο μόνος άνθρωπος που την ταπείνωσε και την παράτησε. Αν δεν την άφηνα, θα με έπαιρνε από κάτω και θα με έτρωγε όπως η θάλασσα τρώει το βράχο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δύναμη και τι επιμονή έχει η μητέρα σου. Είναι το πιο δυνατό πλάσμα που έχω γνωρίσει. Εκεί που λες ότι έχει λυγίσει, ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα, αυτή σηκώρεται να επιτεθεί και πάλι. Πού βρίσκει τη δύναμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος βέβαια θα με νικήσει. Γιατί εγώ θα πεθάνω πρώτος. Έτσι όμως
θα την κουβαλήσω στην Άνδρο έστω για μια φορά. Δεν έχει πατήσει ποτέ το ποδί της εδώ. Εντάξει, πάντως δεν ήρθα να μιλήσουμε για τη μητέρα. Έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Κάθε φορά που τη σκέφτομαι φουντώνω. Δεν πρέπει να μιλάω άσχημα για αυτήν, στο κάτω-κάτω είναι η μητέρα σας. Τώρα έβαλες τα πράγματα στη θέση τους. Ακού να σου πω, Τσογλάνη, δεν σε έστειλα να σπουδάσεις για να κάνεις τον έξυπνο στον πατέρα σου. Δεν μου λες. Το μαραφέτη εκείνο το έφερες μαζί σου. Ποιο μαραφέτη, το σαξόφωνο εννοείς? Ναι. Πότε θα μου παίξεις κάτι? Κάποια άλλη στιγμή, να έχω κέφι. Εντάξει. Μόνος σου ήρθες. Ναι. Η αδερφή σου πού είναι? Έμεινε στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθες? Έκατσε να δει λίγο παραπάνω τη μητέρα. Α. Πόσες μέρες θα μείνεις? Δεν ξέρω ακόμα. Θέλω να δω το νησί, τους ανθρώπους. Θα πω να ετοιμάσω την καμπίνα δίπλα μου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί? Θα μείνω σε ξενοδοχείο. Γιατί, τι συμβαίνει? Μα μην κάνεις έτσι, πατέρα, δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς θέλω να γνωρίσω το νησί και τους ανθρώπους χωρίς να ξέρουν ότι είμαι ο γιος του Αντώνη Κατράκη. Τι θες να πεις? Δεν πιστεύω να ντρέπεσαι για το σώμα σου. Οι πρόγονοι σου ήταν όλοι καπεταναίοι, άρχοντες. Το όνομά μας το σέβονται στο νησί. Μα ακριβώς αυτό θέλω να αποφύγω, πατέρα. Θέλω να μου μιλάνε οι άνθρωποι χωρίς να σκέφτονται ότι μιλάνε στο γιο του Κατράκη. Α. Δεν ξέρω τώρα γιατί το λες για καλό ή για κακό, αλλά αφού το θες, το σέβομαι. Θα τα ξαναπούμε. Τι, φεύγεις κιόλα? Θα τα ξαναπούμε. Ωραία, ακόμα δεν ήρθες, φεύγεις. Αφού σου είπα, για σένα είπα. Έλα, εγώ είμαι. Ο γιος μου, ο Γιώργος, είναι εδώ. Κοίταξε σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει. Μάλιστα. Ο Κατράκης ήταν? Ναι. Ήρθε ο γιος του. Θέλω να μου το γνωρίσεις. Όχι, όχι. Καλύτερα να το γνωρίσει μόνη σου. Ο Γιώργος είναι ένα θαυμάσιο παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σου φάνηκε ο Πέτρος? Καλός. Δηλαδή? Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Περίεργο. Είχα την εντύπωση ότι σου αρέσει. Λάθος εντύπωση. Ο Πέτρος μπορεί να είναι καλός για παρέα, αλλά τίποτα περισσότερο. Ξέρεις τι περιουσία έχουν οι γονείς του? Ναι, ξέρω. Μου έχεις πει ότι είναι στους 10 πλουσιότερους Έλληνες. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν τον κάνει και πιο γοητευτικό. Άκου να σου πω, Αλεξάνδρα. Μητέρα, σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, αλλά προς το παρόν δεν σκέφτομαι το γάμο. Και ποιος σου είπε να παντρευτείς? Τότε γιατί μου το γνώρισες, για να αποκτήσω εραστή? Πώς μου μιλάς έτσι? Κοίταξε, δεν είμαι κανένα μικρό παιδάκι. Ξέρω πολύ καλά τι σκέφτεσαι όταν μου γνωρίζεις κάποιον άντρα. Δεν το κάνεις για να γίνει εραστής μου, τον έχεις επιλέξει για να γίνει άντρας μου. Σύζυγός μου, έτσι δεν είναι? Είμαι σε αφόρητη. Κοίταξε, δεν θέλω να μαλώσουμε, αλλά πάψε να με αντιμετωπίσεις σαν να είμαι μικρό παιδί. Εντάξει. 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 Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ για αυτό το θέμα. Γνώρισε τον όμως καλύτερα. Πιστεύω ότι ο Πέτρος σου ταιριάζει. Thank you.
πάρετε? Έναν ελληνικό, παρακαλώ. Ένα χυμό πορτοκάλι. Είστε Ελληνίδα? Ναι. Μπορώ να καθίσω? Είστε παντρεμένος? Όχι. Τότε καθίστε. Πρόσεξα ότι με κοιτούσατε πολύ έντονα πριν. Φαίνεται είστε ενδιαφέρον. Γιατί με ρωτήσατε αν είμαι παντρεμένος? Για την τελευταία φορά που μπλέχτηκα με κάποιο παντρεμένο, την πλήρωσα πολύ ακριβά. Έτσι λοιπόν είπα, ποτέ πια μη παντρεμένο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπλέξουμε? Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν πρέπει να αποκλείει κανείς. Είμαι η Μόνικα Τερζή. Είμαι ο Γιώργος Θεοφίλου. Θεοφίλου? Τι δουλειά κάνετε, κύριε Θεοφίλου? Σπουδάζω. Εσείς? Προς το παρόν ταξιδεύω. Τρώω κάποια χρήματα που έβγαλα από το τελευταίο μου βιβλίο. Α, συγγραφέας λοιπόν. Δεν αφήνουμε το πληθυντικό. Οι γυναίκες ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Πολύ ευγενικό εκ μέρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ισχύει πάντα. Όταν μπλέξεις με παντρεμένο, κανονίζει αυτός τα όρια που θα κινηθείς. Α, αμάν με αυτό το παντρεμένο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία σε πλήγωσε πολύ. Ναι. Στην αρχή πίστεψα ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Όμως με βοήθησαν πολύ ο ήλιος, η θάλασσα και οι ωραίοι άντρες. Θέλω να παρακολουθείς τη Λυγίζου. Θέλω να μάθεις τα πάντα για αυτή. Για την οικογένειά της, τους φίλους της, τους εραστές της. Θέλω και φωτογραφίες. Κατάλαβα. Συνηθίζεις να εμφανίζεις σαν κομίτης? Άμα υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ είμαι το ενδιαφέρον. Μ' αφήσεις να σας σκουπίσω? Ξεκινάς καλά, αλλά δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Γιατί? Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά δεν είσαι το πρότυπό μου. Τι πρέπει να κάνω για να σε συγκινήσω? Τίποτα. Και ποιο είναι το πρότυπό σου? Ίσως σου φανεί λίγο κοινότοπο, αλλά ισχύει για τα περισσότερα κορίτσια. Δηλαδή? Δηλαδή, ο άνδρας που θα με γοητεύσει πρέπει να μοιάζει λίγο στον πατέρα μου. Και τι έχει ο Κατράκης? Πολύ δυνατή προσωπικότητα. Μα αυτός έχει γίνει ρεζίλη για μια θεατρινούλα. Πέτρο, αν θες να κάνουμε παρέα, να μην ξανακάνει σχόλιο για τον πατέρα μου. Δεν σε καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Ξέρω τόσα χρόνια την οικογένειά σου. Ξέρω ότι η μητέρα σου κάνει τα πάντα για εσάς. Και εσύ και ο Γιώργος μένετε προσκολλημένοι στον πατέρα σας, γιατί είναι άδικο. Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Μου τα έχει πει η μητέρα σου. Κουβεντιάζει μαζί σου η μητέρα μου για αυτά τα θέματα? Φυσικά, μου έχει εμπιστοσύνη. Ενώ εγώ σε αντιμετωπίζω σαν ξένο. Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ξέρεις τι με ενοχλεί σε εσένα, Πέτρο? Ότι προσπαθεί να σε επιβάλλει η μητέρα μου και εσύ το δέχεσαι. Η μητέρα σου με εκτιμάει. Και θα ήθελα να μπω στην οικογένειά σας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να τα βρούμε πρώτα εμείς. Να σου αρέσω και να μου αρέσεις. Κι εγώ σου αρέσω. Πάρα πολύ. Και πότε πρόλαβες να με γνωρίσεις? Δεν χρειάζεται να γνωρίσεις καλά μια γυναίκα για να σε γοητεύσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν μ' αφήνεις όμως να σε πλησιάσω, να σε αγγίξω. Ίσως με πέτυχε σε κατάλληλη στιγμή. Ο τελευταίος μου δεσμός έληξε μάλλον άδοξα και ίσως μου χρειαστεί αρκετός χρόνος για να εμπιστευτώ ξανά κάποιον άνδρα. Μπορώ να περιμένω. Πέτρο, μη μου δίνεις τόση σημασία, δεν θα σου βγει σε καλό. Με κοιτάς έτσι. Οι άνδρες που με έχουν εγωιτήσει μέχρι σήμερα είναι αυτοί που δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Και ξέρεις γιατί? Συνήθως προηγούνται το όνομά μου και τα λεφτά μου. Αλεξάνδρα, δεν είμαι πρικοθύρας, έχω αρκετά χρήματα. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια. Τηλεφώνησε ο αδελφός σου? Όχι. Καλά. Είστε πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Τι έπαθες? Τώρα αυτό γιατί το? Γιατί έτσι της ήρθε. Μητέρα σου είναι, δεν την ξέρεις? Ναι, ίσως εσύ να την ξέρεις καλύτερα. Και τι άλλο είμαι? Πολύ γοητευτικό που είμαι. Μήπως είμαι γοητευτικός επειδή είμαι και λίγο κτίνος? Αυτό δεν το ξέρω. Σε λίγο θα το πω.
Άφησε μας, Μπομσαντζέ. Τι έγινε, τι σημαίνει? Έχει έρθει ο γιος μου. Ναι, το ξέρω. Μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να του μιλήσω για τη σχέση μας. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, Αντώνη. Όσο ζούμε και οι δυο μας, ό,τι έγινε θα μείνει μεταξύ μας. Σου το είχα πει από την αρχή. Δεν το θυμάσαι? Ναι, μου το είπες από την αρχή, αλλά τελευταία δεν αισθάνομαι τόσο καλά. Φοβάμαι μήπως μου συμβεί κάτι ξαφνικό. Γιατί, τι σου λένε οι γιατροί? Ποιος έχει καιρό για γιατρούς? Δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση, Αντώνη. Αυτά μπορούσες να τα έλεγες πριν από 20 χρόνια. Τώρα που και πού πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Άμα αρχίζουν και σε ψάχνουν οι γιατροί, ανακαλύπτεις ότι τίποτε δεν πάει καλά. Λίγο η πίεση, λίγο η χοληστερίνη, λίγο το ζάχαρο. Στο τέλος σε κάνουν να νιώθεις σαν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ε, τα έχουμε κάνει τα χιλιόμετρά μας. Τα ίδια μου λέει και ο Ανδρέας και τον απείλησα ότι θα του μειώσω το μισθό. Μόλις γυρίσεις στην Αθήνα πρέπει να πας να σε δει ο γιατρός σου. Γιατί δεν μένεις εδώ? Πού? Κρυμμένη στην καμπίνα μου? Εγώ θέλω να μείνεις. Διάλεξε εσύ πώς. Μερικές νύχτες με πιάνει ο φόβος και τότε σε θέλω δίπλα μου. Καλά. Πες τους να μου ετοιμάσουν μια καμπίνα. Ma dove vuoi fallire? Non vedi che sono come un fiore, come un prato. Fossi te, mia voce. Καλησπέρα, θα πάρετε? Μια βότκα πορτοκάλι. Και ένα ουίσκι. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μονικά, δεν σου έχω πει το πραγματικό μου όνομα. Γιατί, είσαι κατάσκοπος? Όχι δε. Ε, τότε. Ε, να, ξέρω εγώ. Όταν κανείς είναι πολύ πλούσιος και το μάθει κάποιος άλλος, αλλάζει εντελώς η περιφορά. Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι είσαι πολύ πλούσιος? Πέτυχα λαβράκι δηλαδή. Έλα τώρα, κόψε την πλάκα. Εντάξει. Και ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Γιώργος Κατράκης. Κατράκης? Και τι σχέση έχεις με τον μεγιστάνα τον Κατράκη? Είναι ο πατέρας μου. Χριστέ μου. Πρέπει να βάλω τα δυνατά μου τότε να παντρευτείς. Στην υγεία σου. Γεια σου. Λοιπόν, τι τύπος είναι ο πατέρας μου? Α, ο πατέρας. Μερικοί λένε ότι είναι αδίστακτος. Πάντως με μένα φέρεται πολύ τρυφερά. Προσπαθεί να είμαστε φίλοι. Του αρέσει να παίζει. Μου υποδίεται συνήθως κάποιο ρόλο. Είναι λίγο θεατρίνος δηλαδή? Όχι, μόνο μαζί μου. Τελευταία μου κάνει συνέχεια το Ζορμπά. Μου δίνει συμβουλές για γυναίκες. Αχα! Έχει φαίνεται πείρα στο θέμα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ό,τι κάνει φαίνεται ότι το κάνει πολύ διακριτικά. Μητέρα, τι λέει αυτό? Μητέρα, τον μισή. Μπορεί να της φέρθηκε άσχημα. Κάπου γράφτηκε πριν από χρόνια ότι την έδερνε. Έλα τώρα, γράφονται και υπερβολές. Εμφανίστηκε σε μια δεξίωση με σημάδια. Η μητέρα είναι ικανή να τα έκανε μόνη της για να τον εκθέσει. Δεν τη συμπαθείς πολύ, ε? Όχι, την αγαπώ. Αλλά δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας της. Προτιμάς το χαρακτήρα του πατέρα σου? Είναι πιο ευθύς. Κάπου διάβασα σε μια βιογραφία για τον Κατράκη που κυκλοφορεί τώρα ότι όταν παντρεύτηκαν ήταν πάρα πολύ ερωτευμένοι. Ερωτευμένοι δεν ξέρω αν ήταν, πάντως πρέπει να υπήρχε κάποια έλξη. Η μητέρα σου τι λέει? Γιατί παρακαλώ θες να μάθεις τόσα πολλά για την οικογένειά μου?
Μα γιατί η ζωή των μεγιστάνων είναι γεμάτη παραμύθια και θρύλους. Πάντα με εγωίτευαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που είμαι κοντά σε ένα μέλος της δυναστείας Κατράκη, φυσικό είναι να... Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω ότι η ζωή των μεγιστάνων δεν διαφέρει σε τίποτα από τη ζωή των απλών ανθρώπων. Μη μου χαλάς τη μαγεία. Γιατί τον παντρεύτηκε η μητέρα σου? Ήθελε ένα καθαρό αίμο. Ναι, μη σε σοκάρει. Αυτό είναι, ήθελε ένα καθαρό αίμο στο κρεβάτι. Αλλά βέβαια να έχει αυτή το κουμάντο. Φυσικά ο Κατράκης δεν περιορίστηκε στο κρεβάτι. Έκανε δική του περιουσία και πήρε αυτό στα ενία. Βλέπεις, ο παππούς Αναστάση τον εμπιστευόταν πολύ. Όταν λοιπόν έπαψε να έχει ανάγκη τη μητέρα μου, ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν του συγχώρεσε ποτέ ότι εκείνος διαχειρίζεται και τα δικά της χρήματα. Αυτά παθαίνει όποιος θέλει καθαρό αίμο. Εσύ, σε ποιον μοιάζεις? Αυτό θα το ανακαλύψεις εσύ. Θα λέγατε για μια βόλτα μετά το φαγητό? Προτιμώ να πάω στο δωμάτιό μου. Μα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχω να κάνω μερικά τηλέφωνα. Μετά θα ακούσω μουσική και ίσως διαβάσω κάτι. Εσύ, Πέτρο? Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις. Τότε μπορούμε να πάμε κάπου οι δυο μας. Παρίς, Αλεξέγεβιτς. Με φωνάζω. Ίσως για να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Κι όμως δεν θέλω να φύγω. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε τι εξαίσιο θέαμα. Τι όμορφια. Βλέπεις το σπίτι με το κήπο στην άλλη μεριά της λίμνης? Ναι. Είναι το σπίτι της μακαρίτισσας της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα. Όλη μου τη ζωή την πέρασα πλάι σε αυτή τη λίμνη. Γνωρίζω κάθε της νησάκι. Τι καλά. Τι όμορφα που είστε εδώ. Μα τι στο καλό έπαθες, τι συμβαίνει? Νικό, το τελευταίο καιρό έχω την εντύπωση ότι κάποιος με παρακολουθεί. Σήμερα όμως είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Μα ποιος σε παρακολουθεί, τι λες τώρα? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Είναι κάποιος ανάμεσα στους θεατές. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται τυχαία κοντά μου. Κάποιος τον έχει βάλει. Λοιπόν, μόλις ξαναβγούμε τώρα θέλω να τον δείξεις. Γιατί? Γιατί θέλω να ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, κάθεται στην τρίτη ή τέταρτη σειρά που κατεβαίνει με το διάδρομο στο δεξί σου χέρι. Κατερίνα. Τι? Στο φινάλι δεν θα βγω να χαιρετήσω. Δεν σε καταλαβαίνω. Θέλω να τον παρακολουθήσω, θέλω να δω τι κάνει. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, αδερφόλη μου, τι κάνεις? Έλα, ρε, τι κάνεις? Πλήττω θανάσιμα. Σκέφτομαι αύριο να πάρω το αεροπλάνο και να έρθω. Θα γνωρίσεις και μια φίλη μου. Καινούρια? Τη γνώρισα εδώ. Όμορφη? Όμορφη. Πολύ. Είναι δίπλα σου? Ναι. Να μου τη φιλήσεις. Αυτό θα το κάνω σίγουρα. Τη φίλησα. Λοιπόν, η μαμά τι κάνει? Η μητέρα προσπαθεί να με πείσει ότι ο Πέτρος είναι θαυμάσιο παιδί. Τι έχει, καλός είναι. Αν το ξαναπείς αυτό, θα σκόψω την καλημέρα. Γιατί, μωρέ, κοσμικός είναι, πλούσιος είναι, άσχημος δεν είναι. Βλάκας είναι. Πώς τα ανακάλυψες? Βγήκα ένα βράδυ μαζί του. Και τι, η μαμά δεν του έκανε τεστ ευφυΐας? Πιστεύω ότι το έκανε. Η μητέρα θέλει να κουμαντάρει τους πάντες. Ο Πέτρος είναι η καλύτερη περίπτωση για γαμπρός της. Μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει. Πριν από λίγο εξηγούσα στη φίλη μου για τις τρυφερές σχέσεις της οικογένειας μας. Λοιπόν, σε περιμένω αύριο. Εντάξει.
Η αδερφή μου. Θα έρθει εδώ. Τι κυρία να την γνωρίσω. Δεν νιώθω και πολύ καλά απόψε. Σε έχει πειράξει η τάση της Αλεξάνδρας. Μπορεί να είναι και αυτό. Τι άλλο. Ίσως... Τι. Δεν ξέρω. Δεν θα μου ξεφύγεις έτσι. Θέλω να μου πεις τι νομίζεις ότι φταίει. Η σχέση μας. Δηλαδή. Της μιλάω και νομίζω ότι την κοροϊδεύω. Σαν νόητος. Δεν σου ζήτησα να την ερωτευτείς. Να την παντρευτείς του ζήτησα. Η Αλεξάνδρα έχει προσωπικότητα. Κατάλαβα. Σ' αρέσει περισσότερο από την νόμιζα. Πολύ καλά. Θα σταματήσουμε να βλεπόμαστε εμείς οι δύο. Όχι, μαζί σου είναι διαφορετικά. Τότε τι θέλεις. Δεν ξέρω. Χρειάζομαι το τηλέφωνο του Μάριου. Τι θα θες. Για μια δουλειά. Ο Μάριος είναι επαγγελματίας. Δεν θέλω να μπλέξεις μαζί του. Τι φοβάσαι. Δεν θέλω να μπλέξεις μαζί του. Ζηλεύεις. Ναι. Τον θέλω για τη γυναίκα του Αντρέα. Τη Σίλβια. Την ξέρεις. Φλερτάρει με όλο τον κόσμο. Χρειάζομαι κάποιον δίπλα της να την ελέγχει. Ο Μάριος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Θα τον ερωτευτεί. Θα του τηλεφωνήσω να δω αν είναι απασχολημένος. Να τα παρατήσει όλα. Θα τον πληρώσω πάρα πολύ καλά. Παίρνουν είναι για τον τύπο. Δεν θα μου πεις να πω. Συγγνώμη, πέρασε. Λοιπόν. Λοιπόν. Τον ακολούθησε. Μένει κάπου στο Παγκράτη, στη Φιλολάου. Πήρα κι εγώ όλα τα ονόματα των ενίκων από τα κουδούνια και μετά έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο άνθρωπός μας είναι ιδιωτικός detective. Άρα είχα δίκιο που λέγω ότι κάποιος με παρακολουθεί. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος τον έβαλε. Δεν φαντάζομαι ένας επαγγελματίας να σε παρακολουθεί έτσι για το κέφι του. Ναι, όχι βέβαια. Εννοείται πως όχι. Ξέρεις, Νίκο, καμιά φορά σκέφτομαι ότι αυτή η ιστορία μπορεί να έχει σχέση με το Κατράκι. Αλλά πάλι όχι, αποκλείεται όχι. Πάντως κάτι πρέπει να κάνεις. Τι, πες μου τι, τα έχω τελείως χαμένα. Πρέπει να πας στην αστυνομία, Κατερίνα. Μα καλά τώρα, σοβαρά τα λες αυτά. Να γίνω βούκινος εφημερίδες. Σωστά. Αν τον έχει βάλει ο Κατράκης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Νίκο, μη με κοιτάς έτσι, σε παρακαλώ πολύ. Σε έχω πει χιλιάδες φορές ότι με το Κατράκη δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Το κατάλαβες? Ας πούμε. Θες να πάω να τον βρω να του μιλήσω? Του detective εννοώ. Σιγά μη σου μιλήσει. Θα δούμε. Παρακαλώ πολύ, λέτε στον κύριο Κατράκη να κατέβει. Το όνομά σας, παρακαλώ. Είμαι η αδερφή του. Εντάξει, μου σωπητάνε στο δωμάτιο. Ευχαριστώ. Κύριε Κατράκη, καλημέρα. Είναι η αδερφή σας στη ρεσεψιόν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα σας συναντήσω στο μπαρ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ήρθε η αδερφή μου. Θα μείνει στο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω, μπορεί να μείνει στο σκάφος. Ωραία. Θα ντυθώ κι εγώ και θα έρθω να τη γνωρίσω. Okay.
έφερα. Αυτό που εκτιμώ σε σένα είναι ότι έχεις τρόπους. Ένας επαγγελματίας, μαντάμ, πρέπει να έχει φινέτσα. Πέτρο, άφησέ μας. Έλα, κάτσε. Εκτός από τρόπους, είσαι και χέμηθος. Και αυτό το εκτιμώ. Μόνο αυτό εκτιμά σε μένα. Έλα, βρε Μάρια, μην παίρνεις αυτό το πρόστιχο ύφος με μένα. Ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν ήσουν επαγγελματίας, θα ήμασταν ακόμα μαζί. Ωστόσο, πέρασαμε υπέροχα, ε. Mm-hmm. Είπες ποτέ στον Πέτρο τι συνέβη μεταξύ μας? Όχι. Πώς έτσι? Ο Πέτρος είναι φίλος. Ίσως ο καλύτερος που έχω. Αν το ήξερε, θα δυσκόλευε τη σχέση μεταξύ μας. Κάποια μέρα μπορεί να ήθελες να με ξανασυναντήσεις. Συμβαίνουν αυτά. Πολλές γυναίκες, ξέρεις, νιώθουν επιθυμία να ξανασυναντήσουν έναν άντρα που είναι έτοιμος να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές τους ιδιαιτερότητες. Πάντως αυτή τη φορά δεν σε θέλω για μένα. Θέλω να γνωρίσεις μια κυρία. Θέλω να την κάνεις να σε ερωτευτεί. Μου ζητάς κάτι δύσκολο. Έλα, βρε Μάριο, τίποτα δεν είναι δύσκολο για σένα. Άλλο είναι να ικανοποιήσεις μια γυναίκα στο κρεβάτι και άλλο να την κάνω να με ερωτευτεί. Θα τα καταφέρεις. Δεν πρέπει να μάθει ποτέ τι επάγγελμα κάνεις. Θα με πληρώνεις εσύ? Ναι. Οπότε υποτίθεται τη συναντάω τυχαία, ε? Ακριβώς. Που σημαίνει δώρα, λουλούδια, έξοδα. Είναι έτοιμη. Ο άντρας της είναι υπάλληλος του Κατράκη. Α, τώρα κατάλαβα τι θέλεις. Αυτή θα ξεψαχνίζει τον άντρα της και εγώ εκείνη, ε? Πληρώνεις για να παίρνεις πληροφορίες. Ακριβώς. Θα σου στοιχίσει αρκετά. Λέω να πάω μια βόλτα στο μουσείο. Τι λες? Θα αρέσει μαζί μου? Όχι. Προτιμώ να μείνω με τη Μόνικα. Πρέπει να την προειδοποιήσω με τι άστατο τύπο έμπλεξε. Αλήθεια σου λέω. Ο αδερφός μου είναι ένας επικίνδυνος γυναικοκατακτητής. Καλά κάνεις και με προειδοποιείς να έχω το νου μου. Μην την ακούς. Έτσι κάνει πάντα. Θέλει να διώχνει όλες τις κοπέλες από κοντά μου. Αλήθεια λέει. Ο Γιώργος είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω κρατήσει επαφή από την οικογένεια. Αν το χάσω και αυτόν, θα μείνω τελείως μόνη. Σου είπα. Έχω ενημερώσει τη Μόνικα για όλες τις σχέσεις στην οικογένειά μας. Μη φοβάσαι και δεν πρόκειται να τον κλέψω. Άλλωστε μου είσαι τόσο συμπαθής και θα γίνουμε φίλες. Θα το ήθελα. Λοιπόν, θα έρθει στο ξενοδοχείο? Δεν ξέρω. Μπορεί να πάω μέχρι το κότερο. Εσύ, τι θα κάνεις? Δεν θα χαθούμε, αγάπη μου. Με συγχωρείτε. Όχι, εγώ φταίω. Όχι, όχι, εγώ. Θα έπρεπε να βγάλω φλας. Πρόκειται όμως να κάνω δήλωση και να αναλάβω την ευθύνη για κάθε ζημιά που έγινε. Ελάτε τώρα, δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, επιμένω στην αποζημίωσή σας. Μα δεν έγινε τίποτα. Αυτό το αναπάντεχο ξάφνιασμα. Δεν νομίζετε ότι αξίζει μια αποζημίωση? Τι αποζημίωση, καλέ? Προτείνω να σας κεράσω ένα καφέ. Καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι τυχαίες συναντήσεις είναι προσχεδιασμένες από τα άστρα. Εγώ σήμερα ξυπνώντας είχα ένα πολύ έντονο αίσθημα εφορίας. Διαισθανόμουν ότι κάτι καλό θα μου συμβεί. Και να συναντάω εσάς. Σίγουρα μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της Αθήνας. Μάλλον υπερβάλλετε. Φαντάζομαι ότι το ακούτε πολύ συχνά αυτό. Ωστόσο, είστε μια εκρηκτική γυναίκα. Γι' αυτό επιμένω στην πρόσκλησή μου για καφέ. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας γνωρίσω. Λυπάμαι, αλλά έχω κάποιο ραντεβού. Μα για 5 λεπτά, για 1/4, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε. Ποιος δεν συγχωρεί μια τόσο όμορφη γυναίκα για μια μικρή καθυστέρηση? Είμαι απαράδεκτος. Ξέχασα να σας συστηθώ. Μάριος Απέργης, χρηματιστής. Χαίρο πολύ. Εσείς, δεν θα μου πείτε το όνομά σας? Όχι. Ακόμα κι αν πιω καφέ μαζί σας, δεν θα σας πω το όνομά μου.
Αυτή η αίσθηση μυστηρίου με γοητεύει αφάνταστα. Υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σας, ε? Ναι. Δηλαδή, όχι. Είστε παντρεμένοι? Λοιπόν, πού θα πάμε για καφέ? Α, αυτό αφήστε το σε μένα. Δεν θα αργήσουμε όμως. Ω, εμπιστευτείτε με. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ναι, ορίστε. Εδώ λέει συλλογή Κατράκη. Ναι. Ποιος Κατράκης τη δόρισε? Ο πατέρας του Αντώνη. Οι Κατράκηδες είναι μεγάλη οικογένεια. Ο τελευταίος, ο Αντώνης, έγινε μεγιστάνας. Το σώμα τους είναι πολύ παλιό. Οι προπάποι τους ήταν πειρατές. Ο θρύλος λέει πως ένας από τους Κατράκηδες κούρσεψε μια τουρκική γαλέρα και έφερε ολόκληρο θησαυρό στο σπίτι. Ανάμεσά τους ήταν και ένα μενταγιόν. Αυτό δεν είναι το πρωτότυπο. Αυτό το δώρισε εδώ ο Κατράκης, ο Αντώνης. Το πρωτότυπο το κράτησε η μητέρα του. Δεν βρέθηκε ποτέ. Έπρεπε να το είχε δώσει στη γυναίκα του Αντώνη. Αλλά περήφανη αρχόντης όπως ήταν και έντιμος άνθρωπος, δεν δέχτηκε την ατιμία του γιού της. Ατιμία? Τι ατιμία έκανε ο Κατράκης? Ήταν ερωτευμένος με μια νησιωτοπούλα. Τα παράθυρα τους ήταν το ένα αντίκριστο άλλο. Της είχε υποσχεθεί να την παντρευτεί. Όταν όμως γνώρισε την κόρη του Βάλβη, που ήταν πολύ πλούσια, παντρεύτηκε αυτή και παράτησε την νησιωτοπούλα. Η μητέρα του δεν πήγε στο γάμο και ούτε έδωσε το μενταγιόν. Κι έτσι έκλεισε το αρχοντικό του Κατράκηδα. Και αυτό το μενταγιόν τι σχέση έχει με το αρχοντικό? Η παράδοση της οικογένειας λέει πως το μενταγιόν αυτό το έδινε η πεθερά στην ύφη. Ήταν σαν να της έδινε το χρήσμα της αφέντρας του σπιτιού. Η μάνα όμως δεν δέχτηκε ποτέ τη γυναίκα του Αντώνη. Έτσι κλείστηκε μέσα στο αρχοντικό της και έζησε μέχρι το θάνατό της. Άνοιξε μόνο για μια μέρα για την κηδεία και ύστερα έκλεισε για πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς με κατάφερες. Φορά μου σημαίνει αυτό. Thank you.
Α, η κυρία Τερζή είναι εδώ. Όχι, η Κατράκη, έχει φύγει η κυρία Τερζή. Έφυγε. Ναι, είναι περίπου 2 ώρες. Ήθελε να προλάβει το Δελφίνι. Έφυγε από την Άνδρο. Ναι, έχει φύγει. Κάποια στιγμή θα ανακαλύψει την αλήθεια. Τότε σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Μόνικα. Μόνικα. Θα σε ξαναδώ. Αν το θέλεις. Εσύ τι νομίζεις. Κανονικά δεν πρέπει να σε ξαναδώ. Γιατί? Γιατί θα τρελαθώ με σένα. Κι εγώ. Είσαι η πιο όμορφη και πιο θερμή γυναίκα που έχω γνωρίσει. Αλήθεια το λες? Δεν καταλάβεις τίποτα? Όχι. Δεν θέλω να μου το λες εσύ. Τα κρατάω για μια άλλη φορά. Είσαι πονηρός. Πολύ. Γι' αυτό μου αρέσεις. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω. Εγώ θα σε περιμένω.